να γίνει δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή στις 5 Ιουλίου ένα ναι ή ένα όχι στα μέτρα που μας είχαν υπαγορεύσει οι θεσμοί. Είναι ξεκάθαρο ότι ψηφίζουμε με ναι ή με όχι σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Αυτά τα μέτρα είναι απαράδεκτα. Δεν μπορεί να τα σηκώσει ένας άνθρωπος, ένας πρωθυπουργός, όσο αποφασισμένος και να είναι. Δεν μπορεί να τα σηκώσει μία κυβέρνηση που επί 5 μήνες τώρα, επί 150 μέρες παλεύει με θηρία. Γι' αυτό απευθύνθηκε δημοκρατικά και απευθύνεται δημοκρατικά σε όλο τον ελληνικό λαό που θεωρούμε ότι με αξιοπρέπεια πρέπει να πάει στην κάλπη και να πει τη δικιά του απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το τρομερό κατά την άποψή μας, των δανειστών. Στο ερώτημα του τελεσιγράφου. Ή δέχεστε αυτά τα μέτρα ή δεν τα δέχεστε. Είναι ξεκάθαρο. Δεν ψηφίζουμε για το αν θα μείνουμε ή δεν θα μείνουμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι επίσης ξεκάθαρο, έχει ξεκαθαριστεί από τις εκλογές. Μην προσπαθούν να θολώσουν τα νερά. Εμείς ψηφίζουμε επί των συγκεκριμένων μέτρων την Κυριακή. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ένα και ένα λευκό. Όποιος θέλει να ψηφίζει λευκό, θα ψηφίζει λευκό. Αλλά το ψηφοδέλτιο θα είναι ένα και σε αυτό το ψηφοδέλτιο θα ψηφίζεται ένα ναι ή ένα όχι. Όλα τα άλλα ψηφοδέλτια που θα γράφουν το όνομά μου, το όνομά σας, οτιδήποτε άλλο, όπως σε κάθε εκλογές είναι άκυρα, έτσι και τώρα θα είναι άκυρα. Εμείς λοιπόν λέμε όχι και καλούμε τον ελληνικό λαό να ψηφίσει όχι σε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα, γιατί οι δανειστές με όλα αυτά τα μέτρα ένα πράγμα προσπαθούν να κάνουν. Προσπαθούν να μας πάρουν το αίμα μας. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται με τους αγρότες, που ο αγροτικός πυλώνας είναι ένας σημαντικός πυλώνας της οικονομίας μας. Τι ζητάνε από τους αγρότες? Ζητάνε αύξηση του συντερεστή φορολόγησης από το 13% στο 26%. Ζητάνε αύξηση της προκαταβολής φόρου από το 27,5% στο 100%. Ζητάνε κατάργηση της απαλλαγής από φόρο των επιδοτήσεων μέχρι 12.000 ευρώ. Φαντάζεστε όλοι οι μαστιχοπαραγωγοί τι έχουν να πληρώσουν όταν τους εξομοιώνουμε αυτόν τον τρόπο με τους επαγγελματίες. Ζητάνε κατάργηση των επιδοτήσεων για το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Ζητάνε μείωση της επιδότησης του πετρελαίου περαιτέρω θέρμανσης. Άρα ζητάνε αφανισμό του Έλληνα αγρότη. Και αυτός είναι ο ένας πυλώνας της οικονομίας μας. Ποιος Έλληνας αγρότης θα τολμήσει να πει ναι, το δεχόμαστε αυτό? Εγώ ρωτάω. Λοιπόν, άρα εμείς λέμε όχι. Και οι συνάδελφοι θα πούνε και πιο περαιτέρω άλλα θέματα, άλλους πυλώνες της οικονομίας, άλλα σοβαρά θέματα. Συνεχίζουμε. Θέλω να πω ότι αυτή την περίοδο διαμορφώνεται ένα κλίμα πολιτικής ανομαλίας το οποίο θυμίζει το κλίμα των Ιουλιανών του 1965. Ίσως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πριν 50 ακριβώς χρόνια ανάλογο κλίμα διαμορφώνονταν απέναντι σε μια λαοπρόβλητη κυβέρνηση του 53% του αείμνηστου Γεώργιου Παπανδρέου από τα ανάκτορα, δηλαδή από τον εσωτερικό παράγοντα, σε συνεργασία με τους ξένους, κάτι αντίστοιχο που κατά τη γνώμη μας συμβαίνει και σήμερα. Τι συμβαίνει σήμερα? Μια κυβέρνηση προσπαθεί με ένα πολύ επίμονο τρόπο εδώ και αρκετούς μήνες να συζητήσει με τους δανειστές και να απαιτήσει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα του ελληνικού λαού και την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών.
απέναντι σε αυτή την προσπάθεια μιας κυβέρνησης που μόλις πριν από 5 μήνες πήρε τη λαϊκή εντολή, διαμορφώνεται ένα κλίμα, κυρίως από τους δανειστές, από τον εξωτερικό δηλαδή παράγοντα, ένα κλίμα το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν στοχεύει τόσο ή μόνο στα οικονομικά ζητήματα, στα οικονομικά μεγέθη, στις οικονομικές παραμέτρους, αλλά στοχεύει ευθέως στο δικαίωμα που έχει ο ελληνικός λαός να καθορίσει τη μοίρα του. Δηλαδή στοχεύει ευθέως κατά της δημοκρατίας και της πολιτικής ομαλότητας. Και δυστυχώς σε αυτό το παιχνίδι που παίζουν οι δανειστές, δυστυχώς, επαναλαμβάνω, εμπλέκονται και πολιτικές δυνάμεις του εσωτερικού, οι οποίες προσπαθούν σε πλήρη ταύτιση και δυστυχώς ακόμα και σε λεκτικό επίπεδο, συγκρίνετε παρακαλώ τις δηλώσεις που κάνουν οι δανειστές, τις δηλώσεις που κάνει ο Γιούγκερ, τις δηλώσεις που κάνει η Λαγκάρντ, και συγκρίνετε τις φραστικά και μόνο με τις δηλώσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς και η παρέα. Σε αγαστή λοιπόν συνεργασία οι δύο αυτοί κύκλοι προσπαθούν να υπονομεύσουν αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση της αριστεράς, με κορμό την αριστερά και με ό,τι αυτό συμβολίζει για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα, αλλά και για τους λαούς της Ευρώπης. Σε αυτή τη βάση λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, μπαίνει το όλο πρόβλημα, το όλο ζήτημα, και το οικονομικό κομμάτι είναι μια μικρή προβολή αυτής της λογικής. Απέναντι σε αυτή τη λογική καλούμε τον ελληνικό λαό με την ψήφο του την Κυριακή 5 Ιουλίου να καταδικάσει αυτές τις προσπάθειες που γίνονται. Να ψηφίσει όχι στη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση που προτείνουν οι δανειστές και κατ' επέκταση όχι στους εντολείς της, τους πολιτικούς εντολείς οι οποίοι θέλουν να παίξουν αυτό το ρόλο εντολέων για την πατρίδα μας και το λαό μας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όλοι οι Έλληνες, και να αναφερθώ και πιο συγκεκριμένα στο νησί μας, όλοι οι ηχιώτες και όλες οι ηχιώτισσες, θα φράξουν τα αυτιά τους στις ειρήνες που κακόπιστα αυτή τη στιγμή προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα και να στρέψουν την ψήφο του ναι ή όχι στη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση που προτείνουν οι δανειστές σε ένα ναι ή όχι δήθεν για την Ευρώπη, σε ένα ναι ή δήθεν ή ένα όχι δήθεν για το ευρώ. Είναι επεφρασμένη η θέση της ελληνικής κυβέρνησης και διατυπώνεται με κάθε ευκαιρία ότι καμία στόχευση δεν έχει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εγκατάλειψη του νομίσματος που είναι η ευρώ, που είναι το ευρώ. Θέλω να πω, κλείνοντας έτσι τον πρώτο κύκλο αυτής της τοποθέτησης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα κεκτημένο. Ένα κεκτημένο στο οποίο η Ελλάδα και ως πνεύμα και σκέψη όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλει πάρα πολύ ενεργά στη διαμόρφωσή του. Που ο ελληνικός λαός έχει προσφέρει και αυτός σε πολλά επίπεδα σε αυτή τη διαμόρφωση αυτή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν έχει καμία σχέση με τις ανοησίες του Σόιμπλε και της παρέας του. Δεν έχει καμία σχέση με τις οικονομικίστικες αντιλήψεις που προωθούν αυτή τη στιγμή οι δανειστές σε βάρος της Ελλάδος. Θα ήθελα σε πρώτη φάση αυτά τα λίγα να πω, να συνεχίσει ο Δημήτρης. Η κυβέρνηση με την απόφαση για το δημοψήφισμα και ο χαρακτήρας του δημοψηφίσματος είναι ένας χαρακτήρας, μια πολιτική κίνηση που δίνει ένα χαρακτήρα δημοκρατίας και εθνικής αξιοπρέπειας. Είναι ζήτημα δημοκρατίας για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση τιμά τη λαϊκή εντολή, δηλαδή έχει πάρει μια λαϊκή εντολή να διαπραγματευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα που δεν θα είναι μνημόνιο, αλλά και δεν θα βγάλει την Ελλάδα έξω από το ευρώ. Αυτή ήταν η λαϊκή εντολή που είχε πάρει. Έφτασε στο όριο της διαπραγμάτευσης ένα όριο και δέχτηκε ένα τελεσίγραφο από τη μεριά των δανειστών, τα οποία ήταν ένα νέο μνημόνιο.
Είναι προφανές ότι αν η κυβέρνηση υπέγραφε αυτό το μνημόνιο, θα παραβίαζε τη λαϊκή εντολή. Φέρνει λοιπόν αυτή την συμφωνία, την πρόταση μάλλον των δανειστών, το πεντασύγγραφο των δανειστών, στο λαό για να αποφασίσει αυτός. Εγώ θα κάνω μια απλή υπόθεση και ας σκεφτούμε όλοι έτσι λίγο κάτι απλό. Αν αυτή η πρόταση σύσσωμα τα πολιτικά κόμματα την απέριπταν, γιατί όλοι λένε ότι είναι μια κακή συμφωνία. Αν την απέριπταν όλοι μαζί, ας πούμε, δεν δραματοποιούταν, ας πούμε, το ζήτημα του δημοψηφίσματος με ψευδεπίγραφα διλήμματα ναι ή όχι στο ευρώ. Απέριπταν την έδρα. Και υπήρχε, ας πούμε, ένα πάνδημο όχι στην πρόταση των δανειστών. Έτσι απλά, ας πούμε, χωρίς δραματοποιήσεις, χωρίς ζητήματα, ας πούμε, ρήξεων και διχαστικών διλημάτων, δεν θα ήταν ένα ισχυρό μήνυμα και δεν θα ισχυροποιούσε τη θέση. Η επόμενη μέρα δεν θα ήταν μια μέρα που θα υποχρέωνε τους δανειστές να πάνε σε μια διαφορετική πρόταση, σε μια διαφορετική συμφωνία. Αντί να έχουμε αυτό, το οποίο είναι κάτι το οποίο θα έδινε διέξοδο, ας πούμε, υπέρ των εργαζομένων και υπέρ του λαού της Ελλάδας, έχουμε αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια διχαστική, μια προσπάθεια μετάθεσης του ερωτήματος από ερώτημα απόρριψης πρότασης και του ελεσιγράφου των δανειστών σε πρόταση ναι ή όχι στο ευρώ. Η κυβέρνηση δεν βάζει τέτοιο ζήτημα. Η κυβέρνηση βάζει απλά το ζήτημα της πρότασης των δανειστών. Κάποιοι άλλοι μεταθέτουν το ερώτημα. Και βέβαια ο στόχος τους είναι, μαζί και σε άπτη συνεργασία με τους δανειστές, ο στόχος είναι προφανής. Να ρίξουν την κυβέρνηση που πριν από 5 μήνες ψήφισε ο ελληνικός λαός και να επιβάλλουν ένα νέο μνημόνιο. Γιατί πολλοί και δημοσιογράφοι και συζητήσεις που γίνονται κτλ. Μένουν συνεχώς σε μια προφανή προσπάθεια να πούνε τι σημαίνει το όχι. Η κυβέρνηση λέει και ο Πρωθυπουργός εξήγησε καθαρά εχθές. Το όχι απλά σημαίνει ότι πάμε με ένα ισχυρότερο όπλο για μια νέα διαπραγμάτευση. Το τι θα συμβεί εάν έχουμε πάλι τις ίδιες εξελίξεις, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε μετά. Για την ώρα αυτό είναι. Αυτό σημαίνει το όχι. Μπορούν να μας πούνε αυτοί που λένε το ναι τι σημαίνει. Γιατί πολλοί ανθρώποι θα δουν να κοροϊδέψουν τον κόσμο ότι ναι σημαίνει ναι στην Ευρώπη. Δεν σημαίνει ναι στην Ευρώπη. Σημαίνει ναι στη λιτότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν ο ελληνικός λαός ψηφίσει ναι, δίνει λευκή επιταγή στους δανειστές και στους εκπροσώπους εδώ στην Ελλάδα, στο διηνεκές να επιβάλλουν τη λιτότητα και τα μνημόνια στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ναι. Και εδώ να πούμε δύο πράγματα. Να αναλύσουμε λιγάκι αυτό το ναι και αυτή την πρόταση των δανειστών και τι σημαίνει, ας πούμε, η πρόταση των δανειστών και το μνημόνιο, το νέο μνημόνιο το οποίο ήθελαν να επιβάλλουν, και να το διαφοροποιήσουμε από την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έκανε μια ειλικρινή προσπάθεια να φτάσει μια συμφωνία, φτάνοντας στο όριο της λαϊκής εντολής που είχε πάρει. Η πρόταση των δανειστών, η πρόταση δηλαδή την οποία καλεί το ελληνικός λαός να ψηφίσει όχι, πέρα από αυτά τα γνωστά, αυτά που διακινούνται και ο περισσότερος κόσμος τα γνωρίζει, δηλαδή ας πούμε το ζήτημα όσον αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις, τα εισοδήματα των πολιτών, του μεγάλης μάζας κτλ. Έχει στοχεύσει. Έχει δηλαδή συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στοχεύει συγκεκριμένα την παραγωγική βάση της χώρας. Δηλαδή, πού στοχεύουν τα μέτρα, εναντίον ποιον παίρνονται τα μέτρα. Εναντίον καταρχάς των εργαζομένων και της αγοραστικής αξίας του εισοδήματος των εργαζομένων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή υφεσιακό και μέτρα λιτότητας. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ζήτημα που στρέφει εναντίον του αγροτικού πληθυσμού της χώρας. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τρεις πυλώνες παραγωγικούς. Έχει τον τουρισμό, έχει την αγροτική παραγωγή μαζί με την μεταποίηση και όλα αυτά κτλ. Και έχει, ας πούμε, και την αυτιλία της. Κυρίως. Έχει και άλλα πράγματα τα οποία είναι ελευθεριακότητας. Και επίσης υπάρχει και μια μεγάλη οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με το εμπόριο, τις υπηρεσίες κτλ. Λοιπόν, στόχευση συγκεκριμένη. Στοχεύει, ας πούμε, εναντίον των αγροτών με όλα τα μέτρα τα οποία περνάνε στους αγρότες. Δηλαδή, κατάργηση του πετρελαίου, για τους αγρότες, των καυσίμων. Αυτά που εξήγησε προηγούμενα η κυρία Μιχαλοπούλου. Στοχεύει δεύτερον τον τουρισμό. Η αύξηση δηλαδή του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία και στην εστίαση, το ξενοδοχείο το πήρε πίσω την τελευταία στιγμή, αύξηση, ας πούμε, του ΦΠΑ στην εστίαση και τα λοιπά, χτυπάει ακριβώς τον τουριστικό κλάδο. Χτυπάει τον κλάδο της παραγωγής της δραστηριότητας του τουρισμού.
Τον κάνει δηλαδή μη ανταγωνιστικό προς άλλες χώρες. Τρίτο ζήτημα. Χτυπάει το ζήτημα της του εμπορίου μέσα από τις αυξήσεις του ΦΠΑ, μέσα από τις προκαταβολές φόρου στο 100% προκαταβολή φόρου ακόμα και των ατομικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, ο κάθε έμπορος ο οποίος έχει ένα μαγαζί και έχει μια επιχείρηση θα πρέπει να προπληρώνει 100% το φόρο. Μέσα από όλα τα άλλα μέτρα τα οποία συνδυάζονται και με την αύξηση του ΦΠΑ που μειώνει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων δηλαδή και την κίνηση της αγοράς, αυτό έχει μια στόχευση. Έχει στόχευση τον κόσμο της αγοράς. Γιατί θα πρέπει να το συνδυάσουμε με το ζήτημα, ας πούμε, το ότι δεν δέχονται την πρόταση της κυβέρνησης να επιβληθεί φόρος πάνω σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάνω από 500.000. Ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 500.000, έχουμε αναλογιστεί στην Ελλάδα ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις? Εγώ θα πω ένα απλό, ας πούμε. Όσοι από εσάς και πολλοί από εσάς θα έχετε πάει, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις, γιατί η αγορά της ΚΙΟ ακόμα δεν έχει αρχίσει να φαίνεται αυτό πάρα πολύ έντονα. Θα παρατηρήσουν τις αλλαγές που γίνονται. Εγώ ήμουν πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Η αγορά της Θεσσαλονίκης είναι μια άλλη αγορά. Τα μαγαζιά που ξέραμε, που ήξερα, ας πούμε, και γνώριζα, ας πούμε, με τους εμπόρους κτλ. Έχουν αντικατασταθεί από αλυσίδες καταστημάτων. Τις μεγαλοαλυσίδες των μεγάλων ομίλων. Άρα λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις μαζί με τον συνδυασμό ότι καταργεί τη διάταξη του φόρου των τριγωνικών συναλλαγών, δηλαδή των ομιλικών συναλλαγών, προστατεύει τις εταιρείες τους. Στις πολυεθνικές εταιρείες, γιατί αυτές είναι εταιρείες τους. Ενώ αντίθετα στοχεύουν, παραδείγματος χάρη, να βάλουν φόρο, ας πούμε, στο ζήτημα με τα πλοία. Που εντάξει, εκεί είναι ένα ζήτημα. Ας πούμε ότι όλοι, ας πούμε, λέμε ότι εκεί υπάρχει ασυλία όσον αφορά τη φορολογία. Όμως βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι δανειστές τα ζητήματα της παραγωγικής βάσης της Ελλάδας. Άρα λοιπόν το ναι σημαίνει όλα αυτά, αυτό σημαίνει το ναι. Σημαίνει δηλαδή συνέχιση της λιτότητας, λευκή επιταγή στη λιτότητα. Ο κόσμος αυτό πρέπει να σκεφτεί. Δεν είναι, ας πούμε, γενικά, ας πούμε, και λέμε πάμε και ψηφίζουμε ναι για να μένουμε τα συνθηματάκια, μένουμε Ευρώπη. Δεν μένουμε Ευρώπη, μένουμε στη λιτότητα. Και αυτοί θα καλυστούν να τη διαχειριστούν μετά με αυτόν τον τρόπο, σκύβοντας στο κεφάλι. Εμείς λέμε καθαρά, ας πούμε, στον ελληνικό λαό να ψηφίσει όχι το τελεσίγραφο και να ισχυροποιήσει την κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση την οποία συνεχίζει. Η κυβέρνηση, τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει σε σχέση με τις τράπεζες, σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, έχει δημιουργηθεί με ευθύνη των δανειστών. Η κυβέρνηση ζήτησε μια μικρή παράταση μιας εβδομάδας μέχρι το δημοψήφισμα για να μπορέσει να συνεχιστεί το πρόγραμμα και να εξασφαλιστεί η ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Το αρνήθηκαν. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις δημοκρατίες και τους λαούς. Και δεν έχει ακουστεί μία κουβέντα από τα κόμματα που υποστηρίζουν σήμερα το ναι, μία κουβέντα δεν έχει ακουστεί ενάντια σε αυτή την κίνηση που έγινε στο Eurogroup και μετά συνεχίστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μία κουβέντα δεν έχει υποστεί. Δεν έχει, γιατί είναι μέσα σε ένα σχέδιο όλα αυτά. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να ψηφίσει όχι σε αυτή τη συμφωνία, η οποία το τελεσίγραφο το οποίο έχουν καταδικάσει, να μην. Δίνοντας και ένα όχι συνέχιση της λιτότητας, δίνοντας ένα μήνυμα δημοκρατίας και ένα μήνυμα εθνικής αξιοπρέπειας. Να μείνουμε όρθιοι, να μην πάμε στη συνέχεια και στο διενεκές γονατιστή. Αυτό είναι το μήνυμα και το ξεκάθαρο διακύβευμα την Κυριακή στις 6 Ιουλίου. Να πούμε, τελειώνοντας, να πούμε ένα θέμα μόνο. Πώς θα ζήσει η Ελλάδα με το ναι? Αυτό πρέπει, στη συνέχεια αυτό που είπε ο σύντροφός μας ο κ. Αθανασόπουλος, να απαντήσουν αυτοί που λένε ναι, πώς θα ζήσει η Ελλάδα με το ναι και ποιοι θα ζήσουν στην Ελλάδα με το ναι. Να ρωτήσω εγώ πώς θα ζήσει η Ελλάδα με το όχι. Σε αυτό απαντήσαμε. Στο πώς θα ζήσει η Ελλάδα με το όχι απαντήσαμε και ξαναπαντάμε. Ανδρέα. Θα διαπραγματευτεί. Αυτό ακριβώς το χαρτί που έχει στα χέρια της. Θα διαπραγματευτεί τις θέσεις της. Μετά τη διαπραγμάτευση, αν εξακολουθήσουν οι δανειστές, θα το ξαναδούμε. Αλλά οι λαοί δεν έχουν πεθάνει. Ούτε με τον πόλεμο δεν έχουν πεθάνει. Ούτε μπορούν να τους γονατίσουν με αυτόν τον τρόπο. Για σκεφτείτε, αν είμαστε στο 40 και λέγαμε ναι, τι να κάνουμε, και τότε όχι είπαμε. Συζητάμε για ένα νέο ψήφισμα που υπάρχει πάνω ένα ερώτημα ναι ή όχι σε μια πρόταση που κάνουν οι δανειστές. Οι οποίοι σταμάτησαν να μας δανείζουν και τα δυσκλήσαν. Αυτό το οποίο έχουμε σε δεδομένα είναι ότι από ώρα σε ώρα θα μας αλλάζουν. Και ενδεχομένως
ενδεχομένως να παίξει αυτή η συνέντευξη να έχουμε εντάξει κι άλλο. Από εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει 3 φορές. Έχουν πει δεν ισχύει αυτό. Μέχρι προφές που είπαν ότι δεν παίζει στο τραπέζι τίποτα. Εάν ψηφίσετε όχι, γεια σας. Αυτός είναι ο ουσιακός. Νομίζω ότι αυτό δεν υπόθηκε χθες. Είχε υποθεί και παλιότερα. Δεν είναι καινούργιο. Από επίσημα επίσημα συμφωνούμε. Δηλαδή, ναι. Το είπε σε κάθε έτσι. Και αυτό είναι το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος. Δηλαδή η κυβέρνηση την πλευρά της λέει ότι εμείς την επομένη του όχι, το οποίο ζητάει να ψήσει ο ελληνικός λαός, πάμε και θα πούμε, παιδιά, το είπαμε όχι, έχουμε μια εντολή καθαρή, κάτσε κάτι να αποβιάσουμε. Επειδή όμως ο γάμος θέλει δύο, αυτοί ήδη από τώρα έχουν πει ότι αν πείτε όχι, παιδιά, εντάξει, έχετε πάρει την απόφαση σας να μείνετε εκτός ευρώ. Το είπε ο Γιούγκερ ξεκάθαρα, ήταν ξεκάθαρο. Θα είστε εντάξει, εκτός ευρώ. Γιατί πώς το ερώτημα, για να το απαντήσουμε. Αυτό είναι ναι. Άρα λοιπόν, η πατρεία δεν είναι δύο εδώ. Εδώ είναι ξεκάθαρο λοιπόν και από στόματος, το οποίο επίσημο προσώπου, ότι αυτό σημαίνει ρήξη. Ένα το ερώτημα. Το βασικό. Να το απαντήσουμε ένα αυτό και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα. Αν έχεις και άλλα ερωτήματα, ένα-ένα, γιατί είναι εντάξει, λίγο δύσκολο να είναι συναφές. Είναι γιατί δεν μπήκε κάτι πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή. Υπάρχει μια πρόταση της κυβέρνησης, υπάρχει πρόταση της κυβέρνησης, το οποίο δόθηκε στους δανειστές. Λέει, να την ίδια πρόταση. Που μέσα εκεί μπορεί να περιλαμβάνεται και πόδι να μετράει. Δεν περιλαμβάνεται, δεν γίνεται. Φανώς. Γιατί λοιπόν δεν μπαίνει στο δημοψήφισμα η δική μας πρόταση και να πει ο λαός τη γνώμη του πάνω σε αυτό. Αλλά μπαίνει ερώτημα πάνω σε κάτι που δεν υπάρχει. Ναι, να ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι για να διατυπώσει η ελληνική πλευρά μία πρόταση, σε καμία περίπτωση θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι σε αντίστοιξη με τη λαϊκή θέληση. Είναι μια κυβέρνηση με τη λαϊκή εντολή. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έλαβε πριν από 5 μήνες τη λαϊκή εντολή. Βεβαίως η πρόταση την οποία διατύπωσε είναι στα όρια της και ενδεχομένως, για να το πούμε και αυτό, κάποια από τα επώδυνα μέτρα να είναι και λίγο πιο εδώ ή πιο εκεί από τα όρια της, αλλά εν πάση περιπτώσει συνολικά ως πρόταση θεωρούμε ότι για να τη διατυπώνει μια κυβέρνηση εκλεγμένη πριν από 5 μήνες χέρι της λαϊκής συμφωνίας και συνένεσης. Τουλάχιστον κατά τεκμήριο. Στην άλλη περίπτωση όμως, που είναι σε πλήρη αντίστοιξη αυτή η πρόταση η οποία διατυπώνεται αυτούς δανειστές, θεωρούμε ότι είναι κάτι τελείως ξένο, τελείως απαράδεκτο, τελείως έξω από κάθε λογική και βεβαίως εμείς σε αυτή τη διαδικασία μπήκαμε, πάντων προσφέραμε ό,τι μπορούσαμε να προσφέρουμε και συμμετείχαμε μέχρι εξαντλητικά θα έλεγα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά φτάσαμε σε ένα όριο στο οποίο πέραν αυτού δεν μπορούσαμε να πάμε. Και βεβαίως θεωρήσαμε αυτή τη στιγμή ότι η λαϊκή εντολή είναι αυτή η οποία μπορεί να απεκλωβεί στα πράγματα. Η αίσθηση δεν έχω την ίδια αίσθηση ούτε και τη συμμερίζομαι αυτή, ότι δηλαδή η Δευτέρα των εκλογών μετά τις εκλογές θα είναι ακριβώς η ίδια μέρα από τη μεριά των δανειστών εννοώ, με το πώς βάζουν σήμερα τα ζητήματα. Ο Γιούγκερ μπορεί να λέει αυτά που λέει, ήδη όπως ξέρετε υπάρχει μια διατύπωση από το σώμα των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία λέει ότι έπρεπε να δοθεί παράταση στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι με τη διαδικασία αυτή όταν ολοκληρωθεί του δημοψηφίσματος έχουμε πιθανότητες να αλλάξει σε έναν βαθμό και η στάση των δανειστών. Αυτή την εκτίμηση έχουμε. Θα επιβεβαιωθούμε ή θα διαψευτούμε από την πορεία των πραγμάτων. Όμως θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι η μόνη διαδικασία η οποία μπορεί να απεγκλωβεί στα πράγματα. Να ρωτήσουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, να συμπληρώσω κάτι. Συγγνώμη, να συμπληρώσω κάτι. Είναι σαφές ότι ο Γιούγκερ δεν μπορεί να βγάλει την Ελλάδα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν γίνεται. Αυτά τα λέει για να πιέσει αυτή τη στιγμή τον λαό να ψηφίσει, ας πούμε, στην κατεύθυνση που θέλει αυτός. Εξάλλου, κορυφαία για να μιλάμε τώρα εκπρόσωπος, ας πούμε, που η Γερμανία είναι καγκελάριος, είπε ότι αν η Ελλάδα το πρόγραμμα τελειώνει την Τρίτη, αν η Ελλάδα θέλει να καταθέσει πρόταση και για νέο αίτημα, για νέα συμφωνία και για νέο πρόγραμμα. Είναι προφανές ότι οι διαδικασίες, αυτές είναι οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτά που λέγονται τώρα, ας πούμε, ότι Δευτέρα η Ελλάδα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Εντάξει, είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή είναι μια προπαγάνδα για να πιάσει, ας πούμε, έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει κριτήριο, δεν διαβάζει, δεν παρακολουθεί, δεν ξέρει κτλ. Αυτό είναι. Ψαρεύουν, ας πούμε, στα θολά νερά. Νομίζω και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαββάτη, έδωσε την απάντηση με το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία που έγινε για το Ευρωσύνταγμα, που απερίστη. Ενώ οι 20 χώρες υπόλοιπες το είχαν εγκρίνει. Απερίστη και είπε τι έκανα, ξανακάθισαν στο τραπέζι, ξανασυζήτησαν, άλλαξαν κάποια μέτρα και μετά έγινε δεύτερο δημοψήφισμα και εγκρίθηκε. Δηλαδή έδωσε την απάντηση. Το δημοψήφισμα, που είναι μια κορυφαία δημοκρατική πράξη σε μια χώρα, δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνεται υπόψη. Σαφώς λαμβάνεται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή η καθημερινότητα όπως εκτελήσεται και περνάνε οι μέρες, στην ουσία είναι, αν μπορώ να το πω απλά, εναντίον του όχι. Δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο απλός ο κόσμος που πηγαίνει στην τράπεζα, που πηγαίνει στο φαρμακείο και δεν μπορεί να πάρει την τρίμηνη, ας πούμε, συνταγή, γιατί του λέει εγώ δεν έχω. Δεν μπορώ να ξέρω αν σε τρεις μήνες θα σου δώσω το φάρμακο, αν θα έχω φάρμακα. Αυτά πώς θα τα αντιμετωπίσετε, ώστε να μην πάρει ο κόσμος αγανακτισμένος την Κυριακή να ψηφίσει? Συγχωρείτε. Καταρχήν, θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι δημιουργούνται σε πολλές περιπτώσεις ζητήματα, είτε τεχνητά, τα οποία δεν θα έπρεπε να δημιουργούνται, και νομίζω ότι συμβάλλουν πολλές φορές και ο πανικός και η διαδικασία έτσι αυτή του πανικού που δημιουργείται στον κόσμο. Επειδή αναφερθήκατε στις τρίμηνες συνταγές, τις οποίες ως αντικείμενο μπορώ να τις ξέρω. Ακούστε με λίγο, ένα λεφτάκι. Ένα λεφτάκι για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η τρίμηνη συνταγή εκτυπώνεται ως τρίμηνη συνταγή, αλλά εκτελείται ανά μήνα. Δεν εκτελείται συνολικά. Επομένως, ο φαρμακοποιός, ο οποίος είπε στο συγκεκριμένο ασθενή ότι δεν εκτελείται η συνταγή, δεν ξέρω σε τρεις μήνες υπάρχουν φάρμακα, νομίζω ότι είναι ανυπόστατο αυτό, διότι εκτελείται κάθε μήνα. Εκτυπώνονται τρία αντίτυπα και κάθε μήνα εκτυπώνονται μία. Χθες υπήρχαν ελλείψεις στα ψωμάδικα. 11 η ώρα υπήρχαν ψωμάδικα τα οποία είχαν ξεπουλήσει. Εάν. Σε περίπτωση κρίσης, δεν μπορούμε να έχουμε. Συμφωνώ Γιάννη, αλλά θέλω να πω, ένα λεφτά, δεν αρνούμε τίποτα, αλλά θέλω να πω ότι κάπου θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία. Κάπου συμβάλλουμε και εμείς με το κλίμα αυτό του πανικού, όταν λέω εμείς, ενώ και η δικιά μας μεριά των πολιτικών, αλλά και η μεριά του κόσμου. Συμβάλλουμε όλοι στη δημιουργία ενός κλίματος. Επιτρέπεται τώρα να πηγαίνει ο άλλος να παίρνει 10 ψωμιά για να τα βάλει στην κατάψυξη σήμερα. Δηλαδή, έλεος, νομίζω ότι υπάρχει. Διατυπώνοντας και εκφράζοντας σε όλους τους τόνους την έκκληση για ψυχραιμία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν το αρνείται κανένας. Εσύ κι αλλιώς τη Δευτέρα μιλάει μια καινούργια πράγματα. Είτε είναι ναι, είτε είναι και δύο πράγματα. Ή θα είναι καινούργια συμφωνία, ή θα είναι. Μπάση περιπτώσει, ό,τι είναι, σημασία έχει ότι ο κόσμος πρέπει να παραμείνει ψύχρεμος. Αυτή τη στιγμή το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργούμε κλίμα φοβίας και πανικού, το οποίο οδηγεί σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Δηλαδή, να το πω και απλά, η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί μια χαόδη κατάσταση που διαμορφώνεται από τον πανικό, το φόβο και τον τρόμο. Επομένως, θα πρέπει όλοι λογικά να σκεφτούμε και ο καθένας στο κομμάτι το δικό του να συμβάλλει με το να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή αυτή την κατάσταση. Είναι δυνατόν να πηγαίνουμε να γεμίσουμε αυτή τη στιγμή, διατυπώνεται όχι από κυβερνητικές πηγές, αλλά από τους υπεύθυνους της αγοράς, ότι δεν υπάρχει ζήτημα καυσίμων, ότι υπάρχει επάρκεια, ότι υπάρχει επάρκεια για τουλάχιστον 6 μήνες να εφοδιαστεί αγορά με καύσιμα. Και γυρίζουν οι συμπολίτες μας με τα μπετονάκια και γεμίζουν βενζίνη. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό, επαναλαμβάνω και πάλι, θέλει ψυχραιμία αυτές τις στιγμές. Και κάνουμε έκκληση, για μια ακόμα φορά το λέω, να μην κυριαρχήσει ο φόβος και ο τρόμος αυτή η συγκυρία. Θα ισοπεδώσει τα πάντα. Και δεν είναι πολιτικό ζήτημα αυτό. Δεν το λέω δηλαδή ως κυβερνητικός βουλευτής αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει οι πολίτες να το συνειδητοποιήσουν. Έχετε απόλυτα δίκιο. Απόλυτα δίκιο. Δεν είναι όμως λογικό για εκείνους,
όταν ακούνε από τα πιο επίσημα χείλη ότι οι τράπεζες δεν θα κλείσουν και κλείνουν, όταν ακούνε σήμερα ότι υπάρχουν κάποιες από για 6 μήνες και δεν λένε όχι, δεν υπάρχουν. Αυτό μόνο θα το σημαίνει. Οι τράπεζες κλείνουν, με συγχωρείτε. Οι τράπεζες κλείνουν, δεν τις έκλεισε η κυβέρνηση για την πλάκα της, για να τις κλείσει έτσι, για να δημιουργήσει κλίμα. Οι τράπεζες κλείσανε ως ασφαλιστική δικλίδα και διαδικασία και μέθοδος αυτοπροστασίας του τραπεζικού συστήματος, διότι υπήρξαν μεγάλες εκροές κεφαλαίων και δεν απειλήθηκε κάποια στιγμή η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Αυτό το και απαράλληλα έκλεισε οριστικά η στρόφικα του ELA, το οποίο όφιλε να χρηματοδοτήσει και απορρίφθηκε, γιατί αυτή τη στιγμή λέει ο απλός κόσμος να κοίτα, ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τις τράπεζες. Τις έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ τις τράπεζες. Ότι τις τράπεζες έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ για να αυτοπροστατευτεί το τραπεζικό σύστημα, διότι δεν υπήρχε μεγάλη εκροή κεφαλαίων και απ' την άλλη δεν μας έδωσαν ούτε αυτή την παράτηση της μίας εβδομάδας που ζήτησε η κυβέρνηση, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του δημοψηφίσματος. Και να πούμε εδώ ότι η κυβέρνηση έχει τονίσει και ισχύει ότι έχουν καταβληθεί όλες οι συντάξεις και είναι ασφαλείς. Είναι ασφαλείς οι καταθέσεις. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, με το κλείσιμο των τραπεζών, είναι ακόμη πιο ασφαλείς. Για να είμαστε πιο, αν μου επιτρέψετε μια διόρθωση, δεν έχουν καταβληθεί, έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς όλες οι συντάξεις όλων των ασφαλισμένων. Η εκταμείευση ακολουθεί κάποιες διαδικασίες και εδώ οφείλω, για να προλάβω ενδεχομένως και μια έτσι, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα χθες στην εκπομπή σας. Ναι, όχι, εγώ οφείλω να το διευκρινίσω και να αναλάβω την ευθύνη που μου αναλογεί. Στην εκπομπή σας θες, βάσει τις πληροφόρηση που είχα, είπα ότι οι συντάξεις θα καταβληθούν εξ ολοκλήρου στους συνταξιούχους όταν πάνε οι ίδιοι στην τράπεζα να εισπράξουν την σύνταξή τους. Αυτή την πληροφόρηση είχα. Το διορθώνω ότι δεν ισχύει αυτό, ότι θα υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι στα 240 ή στα 120, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά, είναι μια διαδικασία, αλλά ειλικρινά οφείλω να το πω αυτό, ότι αυτό έγινε διότι αυτή την πληροφόρηση είχα και αυτή μετέφερα. Το δω. Μια σχήμα σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά σε ό,τι αφορά την ανάλυση χρήματος. Βεβαίως. Αυτά πώς θα ρυθμιστούν, δηλαδή οι επαγγελματίες οι οποίες δεν έχουν κάρτα, είναι το εργόσιμο το οποίο κανείς δεν το πληρώνεται. Όλα αυτά δεν δείχνουν μια προχειρότητα στον τρόπο που βρεθήκαμε. Κοιτάξτε, υπάρχει, εγώ δεν θα έλεγα προχειρότητα, θα έλεγα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έκτακτη κατάσταση, η οποία διαμορφώθηκε όπως διαμορφώθηκε και επομένως η κυβέρνηση καλείται να την διεκπεραιώσει και να την διαχειριστεί εκ των ενόντων. Τέτοια ζητήματα, καταρχήν να επισημάνουμε ότι οφειλές προς το δημόσιο, προς την εφορία κτλ, προς τα ταμεία, ασφαλιστικές φορές και όλα αυτά, μπορεί να παραταθεί η πληρωμή τους για όσο διάστημα υπάρχει τραπεζική αργία, χωρίς επιβαρύνσεις, χωρίς πρόστιμα, χωρίς προσαυξήσεις, περιμερίες κτλ. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι οι πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι θα ανοίξουν 1000 περίπου υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η ακριβής πρόβλεψη ακριβώς για τυχείο σήμερα δεν μπορώ να σας την πω, αλλά σαφώς υπάρχει πρόβλεψη για τυχείο, όπου εκεί θα μπορούν να γίνονται εγχρήματες συναλλαγές για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πιστωτική κάρτα και επομένως δεν μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους μέσω στα ATM. Έτσι. Ναι. Να έρθουμε λιγάκι σε πιο τοπικά θέματα, περιφερειακή ενότητα Χίου και Δήμος Χίου, σε επαφή που είχαν χθες με τον κύριο Νότου Μηταράκη. Η πρώτη, σαφώς η περιφέρεια είπε ότι θα στηρίξει το ναι στο δημοψήφισμα, ο Δήμος Χίου δεν το είπε καθαρά, το είπε έμεσα. Είπε ξεκάθαρα. Βλέπουμε κινήσεις άλλων Δήμων. Δήμων Αθηνών, Δήμων Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε κινήσεις του Πασόκ της Δημοκρατίας που σχηματίζουν επιτροπές προσωπικότητων να υποστηρίξουν το ναι. Στην πρώτη περίπτωση που αφορά τοπικά, τι απαντάτε εσείς. Στην δεύτερη, τι θα κάνετε εσείς. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτησή σας με ένα ερώτημα. Που αφορά και το απευθύνω ευθέως και προς τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου, αλλά και προς τον Δήμαρχο Χίου. Και οι δύο πρωτοστάτησαν στην διοργάνωση της διαμαρτυρίας της προπερασμένης Τετάρτης
και συμμετείχαν με πύρινους λόγους για την κατάργηση του καθεστώτος, εναντίον της κατάργησης του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ στα νησιά. Με επισκέφθηκαν λοιπόν στο γραφείο μου και ο κύριος Κάρματς συγκεκριμένα μου επέδωσε ένα δρυμή ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ στα νησιά. Τον καλώ λοιπόν ευθέως και τον κύριο Κάρματζη και τον κύριο Βουρνού να πάρει θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το δημοψήφισμα ναι ή όχι είναι απέναντι σε μια συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση που προτείνουν οι δανειστές, κορυφαίο σημείο της οποίας είναι η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά. Θέλω επίσης να σας πω ότι κάλεσα προηγουμένως εδώ τη διοίκηση του επιμελητηρίου, τους επέδωσα μάλιστα και σχετική επιστολή με την οποία τους καλώ να πάρουν θέση στο ζήτημα αυτό. Με την ίδια συνέπεια και με την ίδια θέρμη που υποστήριξαν το ζήτημα της διατήρησης του ΦΠΑ στα νησιά.